Παναγούδα, Παναγία Γοργοεπίκος. Η εκκλησία είναι κρυμμένη πίσω από μία πολυκατοικία στη συμβολή των οδών παλαιών πατρών Γερμανού με την Εγνατία. Ο ναός της Παναγούδας ή της Μικρής Παναγίας βρίσκεται δίπλα στο παλιό ελληνικό γυμνάσιο ή πρώτο σχολείο, παλιά οικοκυρική σχολή, που ήταν κτίσμα του Ερνέστου Τσίλερ από το 1890-1893 στην τουρκοκρατούμενη τότε Θεσσαλονίκη από την ελληνική κοινότητα. Ο ναός της Παναγούδας είναι αφιερωμένος στο γενέσιο της Θεοτόκου και κτίστηκε το 1818 για να αντικαταστήσει παλιότερο ναό με το ίδιο όνομα. Αυτό αναφέρεται σε κώδικα του 1789, ο οποίος καταστράφηκε από την πυρκαγιά του 1817. Τότε κάηκαν κοιμήλια μοναδικής αξίας, εικόνες και εκκλησιαστικά βιβλία. Διασώθηκε όμως ένας περίφημος επιτάφιος του 14ου αιώνα που φυλάσσεται σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών. Για τους στίχους του ναού χρησιμοποιήθηκαν γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη από παλιότερα οικοδομήματα. Αρχιτεκτονικά, ο ναός της Παναγούδας ανήκει στον τύπο της τρίκλητης ξυλόστεγης βασιλικής με γυναικονίτη. Thank you.
εικόνες του τέμπλου της Παναγούδας χρονολογούνται στον 19ο αιώνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα της Παναγίας στο προσκυνητάρι. Χρονολογείται στον 16ο αιώνα και έχει θαυμάσια σημαίνια επένδυση κουστούμι. Ο Ρώσος μοναχός Ιγνάτιος από το Σμολένσκ, ο οποίος επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη το 1405, αναφέρει τον ναό της Παναγούδας ως μονή της Παναγίας της Γοργοεπικόου στην ίδια θέση. Η Παναγία που υπακούει γοργά στις προσευχές και παρεκκλήσεις μας. Και άλλες πηγές από τον 12ο μέχρι τον 14ο αιώνα αναφέρουν τον ναό σαν το καθολικό, ανδρικού και αργότερα γυναικείου μοναστηριού με την επωνυμία των Βασιλικών.